άχον τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πόνουν με ένα βλέμμα λυπημένο πρωινό συννεφιασμένο για την άνοιξη ρωτούν. Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Υγεία και Ευζήν, μια εκπομπή που αγαπάτε και μας βλέπετε κάθε Σάββατο 8 το απόγευμα και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Σήμερα επιλέξαμε ένα θέμα που αφορά τη γυναικολογική ογκολογία. Έχουμε έναν πάρα πολύ εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος θα μας μιλήσει για θέματα όπως ο καρκίνος του ενδομητρίου, τον καρκίνο στις οθήκες, τον καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη διάγνωση, για τις μεθόδους που υπάρχουν, η θεραπευτική προσέγγιση. Θα μιλήσουμε για ακτινοθεραπείες, χειρουργική αντιμετώπιση, ακτινοθεραπείες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε πάρα πολύ στοχευμένα με όλα τα προηγούμενα που έχουμε συζητήσει, τι θεραπείες γίνονται και πώς βοηθάει η λαπαροσκόπηση και στο θέμα της διάγνωσης, αλλά και στο θέμα του χειρουργείου. Είμαστε εδώ, ο γιατρός έχει έρθει και να σας τον συστήσουμε. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Είσαστε ο Σταμάτιος Πετούσης, είσαστε ένας εξαιρετικός γιατρός, ο οποίος είστε επίκουρος καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας στο τμήμα της ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είστε μευτήρας χειρουργός γυναικολόγος και είστε εξειδικευμένος στη γυναικολογική ογκολογία. Κύριε Πετκάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ ολόθερμα για την τιμή της πρόσκλησης και θα ήθελα με την ευκαιρία να σας συγχαρώ για την εκπομπή την οποία με τόση συνέπεια και επιστασία κάνετε, για την ενημέρωση την οποία προσφέρετε στο ευρύ κοινό, διότι και αυτό αποτελεί προέκταση του ιατρικού λειτουργήματος, το να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον κόσμο αυτό που αποτελεί για εμάς επιστήμη, αλλά και αυτό που κατά βάση ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να του προσφέρουμε παροχή υπηρεσιών υγείας σωστή και ο ίδιος να επωφεληθεί το μέγιστο δυνατό. Οπότε σας ευχαριστώ θερμά και θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμάς πάντοτε προσπαθούμε για όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί και μιας και λέμε ότι μας παρακολουθεί, τα τηλέφωνα τα βλέπουν. Η εκπομπή είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ εξειδικευμένη. Αν υπάρχουν ερωτήσεις και απορίες, εμείς με τον γιατρό θα τις απαντήσουμε. Επειδή έρχεστε πρώτη φορά στην εκπομπή μου, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό και σύντομο βιογραφικό, το οποίο περιγράφει λίγο την επιστημονική σας πορεία. Είστε χειρουργός γυναικολόγος, επίκουρος καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έχετε εξειδικευτεί στη γυναικολογική ογκολογία στη Γαλλία και συγκεκριμένα σε ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά κέντρα, το Ινστιτούτο Μπεργκονιέ του Μπορντό. Διαθέτει τον επίσημο ευρωπαϊκό τίτλο εξειδίκευσης στη γυναικολογική ογκολογία, ένα εκτενές συγγραφικό και διδακτικό έργο με πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά και παρουσία σε διεθνή συνέδρια. Αποτελεί επίσης τον εκλεγμένο Έλληνα εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νέων Γυναικολόγων-Ογκολόγων και επίσημο αξιολογητή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας για τη διαδικασία πιστοποίησης ευρωπαϊκών κλινικών ως εξειδικευμένα ιδρύματα στη γυναικολογική ογκολογία. Ευχαριστώ θερμά για την εισαγωγή και για την ανάγνωση, την τιμητική ανάγνωση ενός μέρους του βιογραφικού μου. Πράγματι είχα την τύχη και την τιμή να εκπαιδευτώ σε ένα από τα καλύτερα ογκολογικά κέντρα της Γαλλίας. Πάντα είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να βρίσκονται δάσκαλοι οι οποίοι μας μεταφέρουν τις αρχές, τις αξίες και τη γνώση τους, ώστε και εμείς να τις συνεισφέρουμε μετά πίσω στην πατρίδα μας. Και πράγματι προσπαθούμε και προσπαθώ και ατομικά να έχουμε μια πολύ ισχυρή και ενεργό εμπλοκή με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, προκειμένου να γινόμαστε κι εμείς κοινωνοί όλων των κατευθυντήριων οδηγιών και της καινοτομίας που αυτή προσπαθεί να μας δώσει. Ευχαριστώ. Είστε εξαιρετικός στο λόγο, δεν μπορώ να πω. Πραγματικά σήμερα θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως είπαμε στους τηλεθεατές, θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση των όγκων των οθηκών, θα μιλήσουμε για εινομιώματα και ενδομητρίωση. Έχουμε φυσικά και πολλές εικόνες οι οποίες θα πλαισιώσουν την εκπομπή μας και σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής σχετικά με το check-up.
το οποίο γίνεται προληπτικά. Νομίζω ότι είναι ίσως το βασικότερο θέμα να τονίσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή την αξία αυτού που ονομάζουμε προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος. Τι είναι καταρχήν ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος, ο ετήσιος ας πούμε προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος? Είναι η τακτική γυναικολογική εξέταση με την οποία μια γυναίκα προσέρχεται στον γυναικολόγο της, προκειμένου να κάνει τα εξής: να κάνει καταρχήν μια κλινική εξέταση, να λάβει ο γιατρός το ιστορικό της, να ακούσει τι έχει να του αναφέρει από την τελευταία χρονιά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία μια σωστή λήψη του ιστορικού, να γίνει μια γυναικολογική εξέταση, να γίνει η λήψη του τεστ Παπα-Νικολάου, αυτό που ονομάζουμε τεστ Παπα-Νικολάου, πιο εξειδικευμένα το ονομάζουμε κυταρολογικό επίχρησμα κόλπου τραχύλου, που είναι μια κυταρολογική εξέταση. Βεβαίως σε αυτό θα κάνουμε μία παρένθεση ότι τελευταίως έχουν αναθεωρηθεί και οι κατευθυντήριες οδηγίες, και πέρα από το τεστ ΠΑΠ που είναι μια κυταρολογική εξέταση, έχει μπει στον αλγόριθμο της προληπτικής εξέτασης και το λεγόμενο HPV test, που είναι η ανίχνευση του ιού HPV στον τράχυλο της γυναίκας, αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε ενδεχομένως στη συνέχεια. Και αφού κάνει όλα αυτά, να κάνει και το υπερηχογράφημα, και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά θα μπορέσει ο γιατρός να δει στον παρόντα χρόνο την κατάσταση του γυναικείου αναπαρογικού συστήματος, να εκτιμήσει τη μήτρα, το ενδομήτριο, το τείχωμα της μήτρας, τις οοθήκες, να ανιχνεύσει τυχόν ύπαρξη ύποπτης παθολογίας, να ανιχνεύσουμε σε ό,τι αφορά τον τράχυλο εγκαίρως κάποια προκαρκινική βλάβη που θα προκύψει με πρώτο σημείο ένα παθολογικό τεστ Παπα-Νικολάου. Άρα ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα φίλτρο το οποίο θα μας πει ότι πρώτον κύριο στόχος είναι, θα μας καθησυχάσει ότι όλα είναι καλά, άρα η γυναίκα θα ξέρει ότι εγώ είμαι καλά και μπορώ του χρόνου να ξαναέρθω. Ή θα ανιχνεύσει κάτι το οποίο θα πρέπει εξειδικευμένα, περαιτέρω να αντιμετωπίσουμε, προερχόμενο από οπουδήποτε. Στο σημείο αυτό, δύο βασικές παρατηρήσεις. Μέρος του προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου είναι και η συμβουλευτική για το μαστό, όπου εκεί, ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι εξειδικευμένος ή όχι στον μαστό, οφείλει να θυμίζει και να προτρέπει στην γυναίκα ασθενή να κάνει τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο, να κάνει το λεγόμενο screening για τον καρκίνο του μαστού, δηλαδή τη διενέργεια μαστογραφίας ή και υπερήχου τουλάχιστον κάθε 2 ή και κάθε έτος μετά τα 40, το οποίο τροποποιείται ανάλογα με το ιστορικό. Και από εκεί και πέρα, το δεύτερο είναι ότι, και είναι σημαντικό να το περάσουμε ως μήνυμα, πολλές φορές υπάρχει μια επιστημονική κουβέντα που γίνεται σε κάποιους υψηλούς κύκλους, αν και κατά πόσον αυτό αποδεδειγμένα βοηθά τις γυναίκες να προλάβουμε νωρίτερα κάτι. Πράγματι, δεν υπάρχει καμιά μεγάλη μελέτη, και αυτό είναι γεγονός, που να αποδεικνύει ότι μια γυναίκα που πηγαίνει κάθε χρόνο στο γιατρό οπωσδήποτε κερδίζει κάτι στην επιβίωσή της. Όμως, αυτό μπορεί να είναι θέμα ανεπαρκού σχεδιασμού μελετών ή να υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Αυτό που η καθημέρα πράξη μας δείχνει είναι ότι όταν δυστυχώς αντιμετωπίζουμε γυναίκες με κακοήθεια και τους ρωτάμε πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγαν στο γιατρό, μπορεί να ήταν πριν 5 χρόνια, μπορεί να ήταν πριν από 8 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, είναι κοινή λογική ότι όσο νωρίτερα ανιχνεύσουμε ένα ζήτημα, τόσο εγκαιρότερα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, τόσο αποτελεσματικότερα και κυρίως με λιγότερες ριζικές θεραπείες. Και κλείνω λέγοντας ότι ακόμα και αν κάτι στο τέλος της μέρας έχει την ίδια επιβίωση, αν για την ίδια επιβίωση χρειάζεται να κάνεις μια ριζικότερη θεραπεία που ταλαιπωρεί πολύ περισσότερο την ασθενή, ή χρειάζεται να κάνεις μια λιγότερο ριζική θεραπεία που την ταλαιπωρεί σε βαθμό ανεκτό, είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Άρα, ναι, νομίζω ότι το κύριο νόημα πρέπει να είναι η σύσταση για τον ετήσιο προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο με κλινική εξέταση, ιστορικό τεστ Παπα-Νικολάου ή και HPV, διενέργεια υπερηχογραφήματος, ψηλάφιση μαστών και υπέρηχο μαστών και μαστογραφία. Αυτό πρέπει να είναι πάντοτε μια τακτική που να ακολουθείται από κάθε γυναίκα. Και από ποια ηλικία πιστεύετε, γιατρέ, μιας και ξεκινήσαμε από αυτό, πρέπει να ξεκινάνε όλες αυτές οι διαδικασίες? Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, η οποία δεν έχει απόλυτα σαφή απάντηση και επιστημονική τεκμηρίωση τόσο απόλυτη, αλλά θα πούμε αυτό το οποίο είναι κοινή λογική. Μια νέα ασθενής μετά την έναρξη των τακτικών σεξουαλικών επαφών της και ειδικά μετά την ηλικία των 20 ετών, θα ήταν καλό να κάνει μια πρώτη επίσκεψη στον γυναικολόγο, προκειμένου να μπει στη μια διαδικασία του screening για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει πάντα να ξεκινάμε, άρα η ηλικία των 20 ή θα έλεγε κανείς, ακριβώς, ή θα έλεγε κανείς 2-3 έτη μετά την πρώτη έναρξη των επαφών, ακόμα και σε νεαρότερη ηλικία, μια επίσκεψη στον γιατρό και μια συμβουλευτική νομίζω ότι μόνο έχει να δώσει πράγματα σε μια ασθενή. Από την άλλη, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο γυναικολόγος και η πόρτα του γιατρού είναι πάντα ανοιχτή, ακόμα και για να κάνει κάποιος μια κουβέντα. Δηλαδή, από το να μπει κάποιος και να διαβάσει το οτιδήποτε στο διαδίκτυο, που είναι πολύ χρήσιμο για να μας δώσει ένα πρώτο ερέθισμα, αλλά μπορεί να μην είναι η τελική πληροφορία. Το να έχουμε ως γονείς, και εγώ είμαι γονιός και τυχαίνει να έχω μία κόρη 4 ετών,
Αν λοιπόν κάποια στιγμή, όταν θα γίνει 12, 14, 15, έχει μια πορεία, μια ερώτηση, μια διαταρχή της περίοδου, ένα σύμπτωμα το οποίο την προβληματίζει, τότε σαφώς και πάλι έχει ένδειξη το να την πάμε, να γίνει μια συμβουλευτική σε ένα γυναικολόγο. Υπάρχει ιδιαίτερο κομμάτι της γυναικολογίας που είναι η παιδική και εφηβική γυναικολογία που ασχολείται με τις νεαρότερες ασθενείς. Άρα δεν είναι απαγορευτικό ότι πριν τα 20 ή 18 δεν πάμε στο γυναικολόγο. Ναι. Γυναικολόγος είναι εκεί, αλλά σαν ένα ορόσημο θα λέγαμε την ηλικία των 18-20 ετών, ναι, μέχρι εκείνη την ηλικία που το προσδόκιμο επιβίωσής μας είναι τέτοιο που αξίζει τον κόπο να πηγαίνουμε σε ένα γιατρό. Συμφωνώ μαζί σας. Εδώ θα ήθελα, μιας και συζητάμε για το θέμα της ηλικίας, κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό που πρέπει να απασχολεί τις οικογένειες για τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, δεν τα ξεχωρίζουμε. Πολύ περισσότερο φυσικά βάζουμε για τα κορίτσια, γιατί έτσι έχει συνηθιστεί στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε λίγο για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και είστε το πλέον εξειδικευμένος να μας δώσετε τις πληροφορίες προς τους γονείς που μας παρακολουθούν, πότε πρέπει να γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται και πόσο βοηθάει αυτό. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ γιατί μία επιτυχημένη ερώτηση διαδέχεται την άλλη και αυτό το λέω με κάθε ειλικρίνεια γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο περνάμε τα σωστά νοήματα. Καταρχήν το εμβόλιο είναι αυτό το οποίο λέμε πρωτογενής πρόληψη. Θα προσπαθήσω να το πω λίγο διαφορετικά πόσο σημαντικό είναι αυτό το εμβόλιο. Έρχονται πολλές φορές ασθενείς και μας λένε, γιατρέ, είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι κάπου σε κάποιο εργαστήριο, το λέω έτσι λίγο εμφατικά, υπάρχει κρυμμένο κάποιο φάρμακο κατά του καρκίνου και δεν μας το λέτε. Και λέω, όχι, δεν είναι σε κάποιο εργαστήριο, είναι απολύτως εμφανές, κυκλοφορεί. Μου λέει, τι εννοείται. Και συνταγογραφείται. Είναι το εμβόλιο κατά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα φάρμακο κατά του καρκίνου. Mm-hmm. Ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας οφείλεται σχεδόν στο 100%, για να μην μπούμε σε εξειδικευμένα ποσοστά, στον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Οπότε πλέον έχουμε διαθέσιμο εμβόλιο, το οποίο είναι απολύτως ασφαλές και αποτελεσματικό. Έχουν μελετηθεί και έχουν δημοσιευτεί σειρές πλέον με εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια περιστατικά. Έχουμε λοιπόν ένα εμβόλιο πλέον 9 δύναμο, το οποίο προστατεύει για 9 τύπους του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων που ευθύνονται για το 85% των περιπτώσεων καρκίνου τραχύλου μήτρας. Άρα με τον σωστό εμβολιασμό στη σωστή ηλικία που είναι. Ναι. Περί την ηλικία των 12 με 14 μετά τη σύσταση στον παιδιάτρο, ακριβώς, και με τις σωστές γνώσεις, ναι, έχει τη δυνατότητα μια νέα ασθενής ήδη από την εφηβική ηλικία να ενημερωθεί, να κάνει το εμβόλιο και να δομήσει μια ανοσιακή κάλυψη, ναι, δηλαδή μια προστασία με αντισώματα έναντι του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, που δεν σημαίνει ότι δεν θα μολυνθεί, δεν σημαίνει ότι δεν θα τον αποκτήσει, αλλά θα αποτρέψει αυτός ο ιός να της προκαλέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό κακοήθεια, αν αυτή προκληθεί από τους 9 τύπους για τους οποίους είναι εμβολιασμένοι. Άρα είμαστε με πάρα πολύ ισχυρή σύσταση προτρεπτική για το εμβόλιο. Είναι απολύτως ασφαλές, απολύτως αποτελεσματικό. Έχουμε πάνω από 90-95% μείωση του κινδύνου τραχυλικής βλάβης προκαρκινικής ή και καρκίνου του τραχύλου της μήτρας σε χώρες που έχει αναπτυχθεί μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Και μετάδοσης του ιού. Ακριβώς. Και όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, δεν είναι μόνο τα κορίτσια, είναι και τα αγόρια που πλέον μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο σε αυτήν την κουβέντα και θα υπάρχει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό και των αγοριών από την νεαρή ηλικία, διότι να μην ξεχνάμε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων δεν αφορά μόνο τον καρκίνο του τραχύλου. Και αφορά τον τράχυλο. Ακριβώς. Αφορά τον στοματοφάρυγγα, αφορά το λάριγγα, αφορά την περιοχή του προκτού. Άρα είναι μια ανοσιακή κάλυψη, ένα φάρμακο κατά του καρκίνου, το οποίο το έχουμε διαθέσιμο, συνταγογραφείται και μπορεί να μας προστατεύσει πάρα πολύ αποτελεσματικά. Γιατρέ, είναι ένα το εμβόλιο το οποίο κυκλοφορεί. Μιλήσατε για ένα 9 δύναμο. Υπάρχει και άλλο εμβόλιο το οποίο έρχεται σαν δεύτερο πιο εξελιγμένο εμβόλιο. Κατά βάση υπήρξαν δύο τύποι εμβολίων, ναι, χωρίς να αναφερθώ σε εμπορικές ονομασίες. Ο ένας από αυτούς κάλυπτε για 4 ιούς και ο άλλος για 2 ιούς. Όμως είχαμε τη σταδιακή εξέλιξη στην ύπαρξη ενός εμβολίου που καλύπτει εναντίον 9 τύπων του ιού, που είναι το τελευταίο αναθεωρημένο. Δεν αποκλείεται στο μέλλον να προσθεθούν και άλλοι τύποι ιού σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αρκετά υπερήφανοι για αυτή την εξέλιξη του εμβολίου, το οποίο νομίζω ότι θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Και πλέον δεν μιλάμε, όπως παλιότερα ενδεχομένως, για 3 δόσεις, αλλά μιλάμε για 2 δόσεις εμβολιασμού. Αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται, οι γνώσεις αποκτώνται. Ναι. Και νομίζω ότι και μετά από 5 έτη θα έχουμε και μια άλλη διαφορετική προσέγγιση και γνώση πέρα από αυτή την οποία ήδη έχουμε. Κύριε Πετούση, πολύ εξαιρετική η απάντησή σας πάνω στο θέμα αυτό. Εγώ όμως θα ήθελα να επιστήσω λίγο την προσοχή και νομίζω ότι θα είστε σύμφωνος και εσείς πάνω στο θέμα ότι μπορεί να μιλάμε για το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας, είτε αφορά τη μήτρα στη γυναίκα, είτε αφορά το αγόρι το οποίο θα το κάνει για να προσπαθήσει να έχει μια καλή εξέλιξη στην πορεία της υγείας του. Αλλά πρέπει να υπάρχει και πάντοτε στον κόσμο και πάντοτε στα νέα τα παιδιά
πρέπει να μιλάμε για προφύλαξη. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να κάνουν το εμβόλιο και αφήσαμε ελεύθερο, αλεύθερες οι σχέσεις. Γιατί εκεί πλησιάζουμε σε άλλα θέματα. Πλησιάζουμε στο θέμα της εγκυμοσύνης, πλησιάζουμε σε άλλους ιούς, οι οποίοι είναι μεταδοτικοί. Εγώ θα ήθελα στο σημείο αυτό να το κλείσουμε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα. Τη δική σας την άποψη, γιατί μας παρακολουθεί πάρα πολύς κόσμος. Τι γίνεται, εντάξει, κάνουμε το εμβόλιο, αλλά δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ποτέ χωρίς προφύλαξη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η πρωτογενής πρόληψη, όπως λέμε, δηλαδή το να προλάβουμε κάτι εν το γενάστε του, πέρα από το να κάνουμε το εμβόλιο, έχει να κάνει και με την υιοθέτηση ενός κατάλληλου τρόπου ζωής, μέσα στο πλαίσιο του οποίου βασική συνιστόσα είναι η λήψη μέτρων και μέσων προφύλαξης κατά τη διενέργεια των ερωτικών πράξεων, κατά τη διενέργεια των σεξουαλικών επαφών. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν σημαίνει κάνουμε το εμβόλιο και τελείωσε η ιστορία. Οφείλουμε να χρησιμοποιούμε μέτρα και μέσα προφύλαξης. Είναι δεδομένο πλέον ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο lifestyle, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που αυξάνει την πιθανότητα. Δηλαδή, το κάπνισμα, η εναλλαγή πολλών ερωτικών συντρόφων, για παράδειγμα, είναι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι αποδεδειγμένα αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης βλάβης από τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Άρα, πέρα από το εμβόλιο, πολύ σωστά λέτε ότι η λήψη χρήση προφυλακτικού, η αποβυχή του καπνίσματος, η όσο γίνεται, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία φυσικά να κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας και έχει κάθε δικαίωμα να πράξει τη ζωή του, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι όσο ο αριθμός των ερωτικών σχέσεων στη ζωή μας, των διαφορετικών, είναι περιορισμένος, τόσο μειώνεται η πιθανότητα και τόσο μειώνεται ο κίνδυνος. Άρα, όλο αυτό είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής που πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει, συν φυσικά την προληπτική μας εξέταση, που πλέον έχουμε δύο όπλα, όπως είπαμε, το τεστ για την ύπαρξη του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, αλλά και το τεστ Παπα-Νικολάου, που από το καθένα από μόνο του σε συνδυασμό ανάλογα με την ηλικία μπορούν πράγματι να πλαισιώσουν και να ολοκληρώσουν το πλαίσιο της πρόληψης όπως πρέπει να είναι. Πολύ σωστά, και στο σημείο αυτό νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα και για το εμβόλιο και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για πράγματα τα οποία απασχολούν πάρα πολλές γυναίκες. Όπως είναι ο συχνότερος γυναικολογικός καρκίνος, είναι ο καρκίνος του ενδομητρίου. Οι γιατροί έχονται πολλά περιστατικά στις κλινικές, σε νοσοκομεία, σε ιατρία, τα οποία οι γυναίκες είναι πραγματικά ταλαιπωρημένες, γιατί έχουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω αν το αφήσουν και γίνει χρόνια τι θα συμβεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μιλήσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε να μιλάμε πράγματι για τον καρκίνο του ενδομητρίου. Ο καρκίνος του ενδομητρίου, καταρχήν, έτσι επιδημιολογικά, είναι ένας καρκίνος ο οποίος προσβάλλει κυρίως γυναίκες μετά την μηνόπαυση, μετά την ηλικία των 50 ετών. Είναι ένας καρκίνος που έχει δύο μορφές. Η κύρια από αυτές έχει σχέση με τα ιστρογόνα και υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου που έχουν να κάνουν με την παχυσαρκία, με το ζαχαρόδι διαβήτη και φυσικά μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε περιπτώσεις ουσιαστικά γενετικό σκληρονομούμενο καρκίνο, οι οποίες είναι εξειδικευμένες και ας τις αφήσουμε για την ώρα. Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ένας καρκίνος ο οποίος έχει το εξής καλό. Θα δώσει σύμπτωμα στη γυναίκα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η γυναίκα θα εμφανίσει κολπική αιμορρία και επειδή η ασθενής ξέρει, ειδικά η ασθενής η οποία έχει μια τακτική παρακολούθηση από τον γυναικολόγο της, ότι ειδικά στην εμμηνόπαυση δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε ούτε μία σταγόνα αίμα, να το πω έτσι απλά, όταν θα δει η γυναίκα κολπική αιμορρία, θα πάει στον γυναικολόγο, θα γίνει διαγνωστική προσέγγιση με υπέρηχο, θα γίνει ενδεχομένως η διερεύνηση είτε με λήψη βιοψίας, με απόξεση είτε με υστεροσκόπηση που είναι προτιμούμενη μέθοδος, και εκεί θα κάνουμε μια διάγνωση του καρκίνου σε πιο πρώιμο στάδιο. Δεν έχουμε ακόμα βρει τρόπο να προλάβουμε τον καρκίνο πριν γίνει καρκίνος. Στον τράχυλο έχουμε βρει τρόπο. Δηλαδή, όταν έχουμε τεστ Παπα-Νικολάου και κάνουμε μια κολποσκόπηση και παίρνουμε μια βιοψία, ανοιχνεύουμε τον καρκίνο σε προκαρκινική μορφή, σε μια υψηλόβαθμη τραχυλική βλάβη. Στον καρκίνο του ενδομητρίου ακόμα δεν το έχουμε βρει αυτό ή έχουμε βρει τη δυνατότητα να τον ανοιχνεύουμε μόνο σε κάποιες μορφές, δηλαδή να έχουμε την τύχη να βρίσκουμε κάποιες υπερπλασίες. Άρα λοιπόν ο καρκίνος του ενδομητρίου μπορεί να ανοιχνευτεί σε πρώιμο στάδιο. Όταν ανοιχνευτεί σε πρώιμο στάδιο, έχει πάρα πολύ καλή πρόγνωση. Μιλάμε στις περιπτώσεις που είναι σταδίο 1 για πλήρη ίαση, για πενταετή επιβίωση και ας μην τρομάζει ο όρος, είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε στην ογκολογία κοντά στο 100% και αν δεν 100% 98%. Όμως αυτό για να γίνει χρειάζεται έγκαιρη προσέλευση στο γιατρό, έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση από τα αρχικά στάδια. Αντίθετα, αν νόσος αφαιθεί σε μεταγενέστερα στάδια, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, χωρίς να σημαίνει ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να τον διαγνώσουμε νωρίς και να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Καταλαβαίνω, είναι πολύ σοβαρό αυτό που συζητάμε και σίγουρα θα έλεγα ότι επειδή σε 5 λεπτά θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, πολύ σημαντικό είναι όταν κάνουμε ένα εσωτερικό υπέρηχο
ενδοκολπικό υπέρηχο στο γιατρό, υπάχυνση του τι συμβαίνει εκεί, δηλαδή αυτό μπορεί να δώσει ένα μήνυμα στη γυναίκα, μπορεί ο γιατρός με αυτόν τον τρόπο, μιλάμε για την πρόληψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν ανακαλύπτει κάτι και αλλάζει υπάχυνση. Για να το πούμε με τον μέγιστο βαθμό συντομίας, σε μια γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση, που διαπιστώνουμε αυξημένο πάχος ενδομητρίου, ναι. Αυτό αποτελεί μια ένδειξη για να γίνει διερεύνηση. Μάλιστα. Με τη λήψη βιοψίας. Ποιο είναι αυτό το πάχος ενδομητρίου? Άλλες μελέτες λένε τα 11 χιλιοστά, άλλες τα 8 χιλιοστά, άλλες τα 5 χιλιοστά. Θα μου επιτρέψετε να υιοθετήσω την άποψη των 5 χιλιοστών, ναι. Διότι στην υγεία υπάρχει το εξής. Όσο περισσότερο κατεβάζεις το όριο, τόσο μπορεί να κάνεις περιττές διαγνωστικές πράξεις, δηλαδή να κάνεις μια στερεοσκόπηση χωρίς να χρειάζεται, αλλά τόσο αυξάνεις τον βαθμό ανίχνευσης, τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο. Άρα, αν υιοθετήσουμε ένα πάχος ενδομητρίου στα 5 με 6 χιλιοστά, και από εκεί και πάνω οδηγούμε στη διαγνωστική διερεύνηση στις γυναίκες, τότε αυξάνουμε σημαντικά την πιθανότητα να διαγνώσουμε καρκίνο ενδομητρίου. Και να το προλάβουμε. Σε αρχικά στάδια. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, η συζήτηση θα συνεχιστεί πάνω στο ίδιο μοτίβο, πάνω στα ίδια θέματα που συζητάμε, φίλοι μου τηλεθεατές. Θα μείνετε μαζί μας. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και εδώ είναι ο γιατρός για να μας απαντήσει και σίγουρα να μας δώσει περισσότερες εξηγήσεις πάνω στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, φίλοι μου, μετά από αυτό το μικρό το διάλειμμα. Σήμερα η συζήτησή μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για τη γυναικολογική ογκολογία και εδώ καλεσμένος μας και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο επίκουρος καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας στο τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο γιατρός Πετούσης Σταμάτιος, που μας έκανε παρέα στο πρώτο μέρος στη συνέντευξη και μαζί του συζητάμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατρέ, δεν έχω λόγια να πω, ειλικρινά. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που έχουμε αυτή την επικοινωνία και προς τον κόσμο, αλλά και μαζί. Βγαίνει εξαιρετική εκπομπή, εγώ θα έλεγα, και μας δίνετε πάρα πολλές πληροφορίες. Είστε πολύ εξειδικευμένος. Αυτό που εγώ θέλω να πω ειλικρινά, γιατί τα νέα άτομα που έρχονται στην εκπομπή μου και μας δίνουν το κάτι τι στο διαφορετικό, ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον κόσμο. Αυτό που θα ήθελα να μιλήσουμε και να δώσουμε στους τηλεθεατές για τις θεραπευτικές μεθόδους πάνω στο θέμα του καρκίνου του ενδομητρίου, κάνοντας ένα δέσιμο με το πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι αυτή η τεχνική του φρουρού λεμφαδένα, την οποία πώς τη χρησιμοποιείτε αυτή τη τεχνική και πώς βοηθάει και εσάς τη διάγνωση και τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ θερμά για την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ βασική ερώτηση και σημείο αιχμής. Και αποτελεί ουσιαστικά το σύγχρονο ζητούμενο και σημείο το οποίο τονίζεται από όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες τις ευρωπαϊκές ό,τι αφορά τη διαχείριση του καρκίνου του ενδομητρίου. Θα προσπαθήσω να το πω έτσι όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του ενδομητρίου και νομίζουμε με βάση τον προηχειρητικό έλεγχο ότι είναι στην αρχή, να ανιχνεύσουμε και να καταλάβουμε αν όντως είναι στην αρχή ή αν είναι σε κάποιο μεγαλύτερο στάδιο και δεν το έχουμε πάρει είδηση ναι. Όπως θα έπρεπε. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Η σταδιοποίηση, δηλαδή το να καταλάβω σε ποιο στάδιο είναι ο καρκίνος του ενδομητρίου, ναι. Ενέχει μέσα σε αυτό το να μπορέσουμε να βρούμε εκείνο τον λεμφαδένα της περιοχής της πιέλου που παροχετεύει την κύρια ποσότητα λέμφου, να τον βγάλουμε, να τον απομονώσουμε και να εξετάσουμε αν μέσα εκεί υπάρχουν καρκινικά κύτταρα. Μάλιστα. Αν εκεί υπάρχουν καρκινικά κύτταρα, σημαίνει ότι ο καρκίνος του ενδομητρίου, αντί να είναι στάδιο 1, είναι στάδιο 3 σε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα, να το πω έτσι απλά, θα αποβιώσει. Κάθε άλλο. Σημαίνει ότι έχουμε πάρει εκείνη την πληροφορία που θα μας οδηγήσει στο να κάνει η γυναίκα χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, αλλά στο τέλος της μέρας να θεραπευτεί. Μάλιστα. Διότι αν δεν το είχαμε ναι. ανιχνεύσει έγκαιρα, θα είχαμε χάσει μια πολύτιμη πληροφορία, θα βγάζαμε απλά τη μήτρα, τις οθήκες, πολύ δράχυλο, περισσότερο από αυτά που πρέπει. Και ουσιαστικά θα μέναμε εκεί και δεν θα είχαμε στη διάθεσή μας τις πληροφορίες εκείνες που θα έπρεπε ώστε να δώσουμε το πλήρες πακέτο θεραπείας. Να τονίσουμε ότι η βασική αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου καταρχήν είναι η ιστερεκτομή, η οποία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να γίνεται λαπαροσκοπικά. Ναι. Κριτήριο αριστείας ενός χειρουργού γυναικολογικής ογκολογίας και ενός κέντρου είναι να μπορεί να κάνει πάνω από 60% με 70% τις περιπτώσεις καρκίνου του ενδομητρίου λαπαροσκοπικά. Κατά διάρκεια λοιπόν της λαπαροσκόπησης, φυσικά γίνεται και ανοιχτά, τι κάνουμε? Εγχύουμε μία χρωστική στον τράχυλο και την ανοιχνεύουμε με χρήση ειδικού λαπαροσκοπικού πύργου στον πιελικό χώρο, σε εκείνο το σημείο που είναι ο φρουρός λεμφαδένας. Εξαιρούμε το φρουρό λεμφαδένα και τον στέλνουμε στο τέλος του χειρουργείου μας για ιστολογική εξέταση. Ναι. Άρα πέρα από το να βγάλουμε τη μήτρα, έχουμε πάρει εκείνη την πληροφορία που θα μας δώσει
το στάδιο και το τι πρέπει να ακολουθήσει μετά ώστε να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Βεβαίως, η τεχνική αυτή μπορεί και πρέπει να εκτελείται από ανθρώπους με κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση και εμπειρία, και τέτοιοι είναι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί με ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευση στη γυναικολογία και εγκολογία και στο τέλος της μέρας ξέρουν να κάνουν τη μέθοδο σωστά και με ασφάλεια για τον ασθενή. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, γιατί όταν έρχεται μια τέτοια πληροφορία στη γυναίκα, δηλαδή μια κακοήθεια, το μόνο που δεν μπορεί να έχει σωστά μέσα στο μυαλό της, μέσα στη σκέψη της, είναι πώς θα το αντιμετωπίσει. Αλλά όπως λέτε και εσείς, πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ειδικότητα, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί, πολλοί μευτήρες, πολλοί γυναικολόγοι, πολλοί όμως εξειδικευμένοι γιατροί για συγκεκριμένα θέματα. Πρέπει να ξέρουν που πηγαίνει ο κόσμος. Εγώ αυτό λέω πάντοτε, και σίγουρα και εσείς με τα κατάλληλα μηχανήματα στα σωστά μέρη πρέπει να γίνονται οι εξετάσεις αυτές, είτε για την διάγνωση είτε για την θεραπεία. Και θα μου επιτρέψετε απλά να προσθέσω ότι ναι, είμαστε αρκετά χειριαροί στην πόλη μας, διότι θεωρώ ότι είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο της γυναικολογικής ογκολογίας. Έχουμε αρκετά ικανό αριθμό συναδέλφων που με πολύ μεγάλη επάρκεια και με εξειδίκευση κάνουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Και εδώ θα προτρέψω ισχυρά ότι αναπόκειται και στους ασθενείς μας να αξιολογούν με τον όποιο τρόπο μπορούν τον γιατρό στον οποίο απευθύνονται, ώστε να μπορεί πράγματι αυτός ο γιατρός να τους παρέχει την κατάλληλη φροντίδα και να δίνει την κατάλληλη γνώση ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Και προς Θεού, το μήνυμα πρέπει να είναι ότι κάθε μορφή καρκίνου, ακόμα και η χειρότερη, μετά θα πάμε στην οθήκη, πλέον αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση και με την κατάλληλη γνώση του συνόλου της διαχείρισης του περιστατικού και των επικουρικών θεραπείων. Εγώ θα έλεγα ότι καταρχήν πρέπει ο γιατρός να ηρεμήσει τον ασθενή, την ασθενή κατά κύριο λόγο, και να την καθοδηγήσει στα βήματα τα οποία πρέπει να επιλέξει στην θεραπεία της ασθένειας που διαγνώσκεται. Το πιο σωστό, γιατί ακούω πάρα πολλά περιστατικά, η δουλειά μας είναι τέτοια που μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, που μπορεί κάποια πράγματα να μην γίνονται με το σωστό τρόπο, να παραπλανάται ο ασθενής, να κουράζεται ο ασθενής, να κάνει επαναλαμβανόμενες μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες η μία δεν βοηθάει την άλλη ουσιαστικά. Και εκεί γίνεται μία δύσκολη κατάσταση, θα έλεγα, περισσότερο επιβαρύνει τον ασθενή και ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε, γιατροί, λίγο παραπάνω σχετικά με το ενδομήτριο μιλήσαμε, νομίζω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πρέπει να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στον καρκίνο στις οοθήκες και να μιλήσουμε λίγο και για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αν και είπαμε κάποια πράγματα. Ας εστιάσουμε λίγο στον καρκίνο στις οοθήκες, γιατρέ. Είναι μια περίπτωση η οποία πόσες γυναίκες μέσα στα περιστατικά που βλέπετε νοσούν? Εδώ μιλάμε λοιπόν για έναν καρκίνο ο οποίος δεν είναι τόσο συχνός όσο ο καρκίνος του ενδομετρίου, όμως είναι αρκετά σοβαρός, διότι έχουμε το εξής μειονέκτημα σε σχέση με τον καρκίνο του ενδομετρίου. Ο καρκίνος της οθήκης δεν δίνει συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Μάλιστα. Δηλαδή, ο καρκίνος του ενδομετρίου θα δώσει την κολπική αιμόρια, αυτό θα προβληματίσει την ασθενή, ειδικά μετά στην εμμηνόπαυση, και θα πάει στο γυναικολόγο να κάνει τη διερεύνηση. Ο καρκίνος της οθήκης δεν θα δώσει συμπτώματα, παρά ίσως μόνον θα τα εκδηλώσει όταν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Άρα, ή θα πρέπει να είμαστε αρκετά τυχεροί ή συνεπείς ή προνοητικοί, θα πω εγώ, με τον προληπτικό μας έλεγχο και τον υπέρηχο. Να διαπιστώσουμε ακριβώς με το διακολπικό υπερηχοράφημα έσω γεννητικών οργάνων, όπως λέμε. Δηλαδή, να δούμε κάποια ύποπτη μάζα στην οθήκη που θα μας προβληματίσει και θα την εξαιρέσουμε και θα την αντιμετωπίσουμε, ώστε να δούμε αν αυτό είναι κακοήθεια και να προβούμε στα περαιτέρω χειρουργικά βήματα αντιμετώπισης. Ή διαφορετικά θα βρεθούμε ενώπιον μιας κατάστασης που ο καρκίνος οθήκης είναι προχωρημένος, όπου εκεί μιλούμε για άλλες αρχές χειρουργικής αντιμετώπισης, με άλλες πιθανότητες επιβίωσης, που βεβαίως τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια επανάσταση με καινούργιες συμπληρωματικές θεραπείες που υπάρχουν και υπάρχουν πολλές ελπίδες. Για να δώσω πάντα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ακόμα και στον προχωρημένο καρκίνο οθήκης, όπως λέγαμε και με τον διευθυντή μου στη Γαλλία, τον Φρεντερίκ Γιγιόν, παλιά οι γυναίκες, αν πήγαιναν στα 4-5 έτη, ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Πλέον ξεπερνούμε τη δεκαετία, μπορεί να κάνουν μια υποτροπή. Υπάρχουν ασθενείς που ζουν για πάντα, ακόμα και με προχωρημένες μορφές καρκίνου, αρκεί κάποιος να κάνει το σωστό χειρουργείο, να δώσει τις συμπληρωματικές θεραπείες. Και για να επανέλθουμε, ναι, είναι πρόβλημα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το ανιχνεύσουμε έτσι εύκολα στην αρχή. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία ο προληπτικός γυναικολογικός έργος με το υπερηχοράφημα που μπορεί να μας δώσει έγκαιρα τη διάγνωση της νόσου. Συμφωνώ μαζί σας, και αυτά πρέπει να είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, η σκέψη και η κατευθυντήρια γραμμή μιας γυναίκας μαζί με τον τεστ Παπα-Νικολάου, την ψηλάφιση του μαστού. Και όταν πάει στο γιατρό για να κάνει ένα τεστ Παπα-Νικολάου, να μην αμελεί να κάνει και ένα ενδοκολπικό εσωτερικό υπέρηχο, ώστε να είναι απόλυτα σίγουρη. Κατά 80-90% πάντοτε βάζουμε κάποια
περίπτωση η οποία μπορεί να αποκλίνει, αλλά είναι ουσιαστικά μια βάση για να ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο, γιατρέ. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί μιλάμε τώρα για τον καρκίνο στις οφήκες, που μπορεί να εξελιχθεί λίγο άσχημα η κατάσταση πολλές φορές. Πότε πρέπει να χειρουργηθεί μια τέτοια περίπτωση κατά τη δική σας κρίση? Πράγματι, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο οθήκης που έρχονται για παράδειγμα με βαριά συμπτώματα, με μία αξονική, είναι αν πρέπει να χειρουργήσουμε ή όχι. Εδώ να πούμε το εξής. Το 2010 βγήκε μία μεγάλη μελέτη από το Βέλγιο, η οποία μας έδειξε ότι το να χειρουργήσουμε, καταρχήν η βασικότερη παράμετρος για την καλή επιβίωση σε μία ασθενή μετά από ένα χειρουργείο είναι η εξής. Όταν θα ολοκληρώσουμε το χειρουργείο, να έχουμε αφήσει μέσα στην κοιλιά μηδενική υπολοιπόμενη νόσο. Δηλαδή, να έχουμε εξαιρέσει όλη την κακοήθεια. Μάλιστα. Άρα, αν χειρουργήσουμε, πρέπει να χειρουργήσουμε τόσο ριζικά, ώστε να μην έχει μείνει μέσα νόσος. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε τι από τα δύο θα κάνουμε που έχει αποδειχθεί ότι είναι ισοδύναμα. Ή θα χειρουργήσουμε κατευθείαν και η ασθενής θα παραπευθεί για χημειοθεραπεία, ναι, ή θα αποστείλουμε την ασθενή μας πρώτα να κάνει 3 ή 4 κύκλους αυτό που ονομάζουμε νέο επικουρική χημειοθεραπεία, δηλαδή μια χημειοθεραπεία πριν το χειρουργείο, ναι, ώστε να μειωθεί, να το πούμε απλά, το φορτίο της νόσου μέσα στην κοιλιά, και να μπορέσουμε να χειρουργήσουμε καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό δεν γίνεται κατά πώς νομίζουμε, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Αν δηλαδή έχουμε ένα προχωρημένο καρκίνο οθήκης, μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση στην αρχή, ναι, δηλαδή με τη χρήση 2 τροκάρ να μπούμε μέσα, 2 εργαλείων να μπούμε μέσα φουσκώνοντας την κοιλιά με αέρα στην κοιλιά, να δούμε και να βαθμολογήσουμε με συγκεκριμένες κλίμακες που υπάρχουν, η πιο γνωστή είναι το φαγκώτη σκορ, που υπάρχει νόσος, και με βάση αυτό να πούμε αν η ασθενής είναι εγχειρήσιμη κατευθείαν ή θα πρέπει να παραπεμφθεί για νοεπικουρική χημειοθεραπεία. Το μήνυμα πρέπει να είναι ένα. Δεν ανοίγουμε και κλείνουμε την κοιλιά χωρίς λόγο όπως μπορούμε. Ναι. Δεν ανοίγουμε την κοιλιά και αφήνουμε μέσα τη μισή νόσο, διότι δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αν θα μπούμε στη διαδικασία να χειρουργήσουμε, πρέπει να κάνουμε ένα ριζικό χειρουργείο εγκομείωσης, ώστε να έχουμε μηδενική υπολοιπόμενη νόσο. Και αν δεν μπορούμε να πετύχουμε μηδενική υπολοιπόμενη νόσο, καλύτερα να στείλουμε για χημειοθεραπεία με τους εξαιρετικούς συναδέλφους παθολόγους, ογκολόγους που επίσης διαθέτουμε στην πόλη μας, να μειωθεί το φορτίο της νόσου, να γίνει μετά το χειρουργείο και με τον τρόπο αυτό να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιβίωση για την ασθενή μας. Εγώ ακούω πράγματα τα οποία πραγματικά, όταν μία γυναίκα έρχεται σε ένα τόσο έτσι εμπεριστατωμένο γιατρό, μπορεί ο γιατρός να της δώσει αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να την καθοδηγήσει, να την ηρεμήσει, να γίνουν σωστά τα πράγματα, να μην την αποπροσανατολίσει, να μην τη στείλει σε διάφορες ειδικότητες, και το μυαλό της πρέπει να είναι στοχευμένο από έναν άνθρωπο, έναν γιατρό, ο οποίος θα την παρακολουθεί, θα την ελέγχει και θα τη δίνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει και να γίνει η θεραπευτική αγωγή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ. Και θα πω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι δική μας ευθύνη, ναι, να καταφέρουμε και να πείσουμε την ασθενή με τη γνώση μας, με την εμπειρία μας, με την εξειδίκευσή μας, ώστε να της δείξουμε ποιος είναι ο κατάλληλος δρόμος αντιμετώπισης. Ξέρετε, πολλές φορές έρχονται ασθενείς στο ιατρείο και τους δείχνω ακόμα τις μελέτες ακριβώς για να πιστούν το τι είναι το σώμα, γιατί οι ασθενείς ακούν διάφορα. Στο τέλος της ημέρας όμως έχουμε υποχρέωση όσο μπορούμε οι ασθενείς μας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση, με το παράθυρο πάντα στην ελπίδα, η οποία δεν είναι λόγια, είναι πραγματικότητα, αρκεί να γίνει σωστή διαχείριση ακόμα και σε προχωρημένες μορφές καρκίνου όπως την οθήκη. Και πρέπει ο κάθε ασθενής να έχει το χρόνο του στο γιατρό, για να μπορεί εκείνος με το χρόνο του να δίνει το ιστορικό και να καταλαβαίνετε κι εσείς με τι άνθρωπο έχετε να κάνετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάω γι' αυτό γιατί αφιερώνουμε την εκπομπή σε κάποιες γυναίκες οι οποίες νοσήσανε. Δεν είναι να νοσήσουν μόνο από καρκίνο των οθικών, ακόμα και στο μαστό και οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει σωστός προσανατολισμός, σωστός γιατρός, και να υπάρχει και από τον ασθενή να πιστεύει στο γιατρό ότι αυτό που θα κάνει είναι το σωστό, να τον έχει εμπιστοσύνη με λίγα λόγια. Νομίζω είναι το σημαντικότερο. Γιατρέ, η λαπαροσκοπική χειρουργική, την οποία έχετε αναφέρει εσείς νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής και φυσικά στο δεύτερο, δίνει πολλές φορές έναν ωραίο τρόπο να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε είτε τη διάγνωση, μας είπατε, είτε το χειρουργείο. Και εδώ έρχεται η στιγμή που θέλω να ρωτήσω για την τεχνική αυτή της χειρουργικής, η οποία ονομάζεται οπισθοπεριτοναϊκή λαπαροσκοπική λεμφαδενεκτόμη. Πότε χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι τα ωφέλη της λαπαροσκόπησης, όπου μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μορφές γυναικολογικού καρκίνου, θα πούμε τους περιορισμούς, είναι αποδεδειγμένα και τεράστια. Μείωση της μετεχειρητικής νοσηλείας, μείωση του μετεχειρητικού πόνου, μείωση των εντερικών επιπλοκών, ταχύτερη κινητοποίηση και επιστροφή στο σπίτι και στην εργασία. Άρα, όπου μπορούμε να χειρουργήσουμε λαπαροσκοπικά,
Αυτό δεν σημαίνει να χειρουργήσουμε λιγότερο ριζικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε ένα χειρουργείο με μικρότερες τομές, χειρουργούμε λιγότερο ριζικά. Θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο χειρουργείο, απλά να μπορέσουμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που θα βελτιώσει μετεχειρητικά την κινητοποίηση του ασθενούς και όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία είπαμε. Σε ό,τι αφορά την τεχνική την οποία αναφέρεται, πράγματι είναι μια τεχνική που ξεκίνησε στη Γαλλία από τον Ντανιέλ Νταρζάν και είχα την τύχη να εκπαιδευτώ. Ουσιαστικά η τεχνική αυτή τι είναι, πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε όχι απλά σε μια διενέργεια φρούρου λεφαδένα, αλλά σε πλήρη αφαίρεση των λεφαδένων της πιέλου ναι. ή και των λεφαδένων που είναι κατά μήκος της αορτής και της κάλλοκυλής φλέβας. Αυτό είναι ένα χειρουργείο το οποίο είναι ιδιαίτερα βαρύ, έχει τεχνικές δυσκολίες, απαιτεί γνώση και εξειδίκευση και πολλές φορές όταν γίνεται ανοιχτά, απαιτεί μια μεγάλη τομή και ενδεχομένως υπάρχουν και μετεχειρητικές επιλογές. Εκεί λοιπόν, στην περίπτωση του αρχόμενου καρκίνου οθήκης, υπάρχει η δυνατότητα, ειδικά αν αυτό μας έχει έρθει ως έβριμα από μια τυχαία λαπαροσκόπηση που κάναμε και διαπιστώθηκε η κακοήθεια, αντί να κάνουμε ένα χειρουργείο ανοιχτό, ναι. να γίνει ένα χειρουργείο λαπαροσκοπικό, που ουσιαστικά τι κάνουμε. Πηγαίνουμε και βάζουμε αέρα πίσω από το περιτόνιο, που είναι μια μεμβράνη που καλύπτει τα ενδοκυλιακά όργανα, αλλά πάμε πίσω από το έντερο, δεν ενοχλούμε το έντερο, το αποθούμε προς τα πάνω και ουσιαστικά από τα πλάγια πηγαίνουμε σιγά σιγά και ξερούμε όλους τους λεμφαδένες πίσω από το περιτόνιο μέχρι ψηλά το ύψος που είναι η φλέβα που πηγαίνει στον αριστερό νεφρό, που είναι όλη αυτή η περιοχή την οποία θα πρέπει, να το πω έτσι απλά, να αφαιρέσουμε τους λεμφαδένες για να μπορέσουμε να έχουμε τις πληροφορίες και το θεραπευτικό αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Και να μην υπάρχουν και μεταστάσεις ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς. Καταλαβαίνω, γιατρέ. Το πλεονέκτημα της τεχνικής είναι το γνωστό πλεονέκτημα της λαπαροσκόπησης. Από εκεί που θα κάνουμε ένα βαρύ και ριζικό χειρουργείο με μία μέση υπερυπομφάλια τομή, δηλαδή πάνω και κάτω από τον ομφαλό, που βέβαια αυτή τη στιγμή θεωρείται η κύρια μέθοδος που συστήνεται στις οδηγίες, όμως είναι αξιόπιστη και αποδεκτή όπου είναι δυνατή σε χέρια έμπειρων και εξειδικευμένων γιατρών και η λαπαροσκοπική προσέγγιση. Ναι. Μπορούμε λοιπόν με αυτή την όπιστο περιτοναγή παραορτική λεφαδενεκτομή, που εσχάτως είχαμε την τύχη και την τιμή να ξεκινήσουμε και να διενεργούμε ως τεχνική που και από τη Γαλλία προσωπικά διδάχτηκα και εγώ και στενοί συνεργάτες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι λοιπόν πράγματι μια τεχνική πρωτοποριακή που μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις μετεχειρητικές δυσκολίες. Και να πω ένα παράδειγμα. Υπήρξε ασθενής η οποία προσήλθε και μου είπε ότι ξέρω ότι έχω καρκίνο οθήκης αρχικού σταδίου, αλλά θέλω να σε παρακαλέσω, έχω πολύ σοβαρούς λόγους που δεν πρέπει κανένας από τη δουλειά μου να μάθει ότι χειρουργήθηκα. Μάλιστα. Υπάρχουν και αυτοί οι τύποι των ασθενών. Αυτή η ασθενής χειρουργήθηκε και την δεύτερη μετεχειρητική μέρα, τη δεύτερη μόλις, πήρε εξιτήριο. Ακριβώς με αυτό το αντιλαμβανόμαστε τρόπο. Το τεράστιο όφελος για αυτή την ασθενή που έγινε πλήρης και σωστή σταδιοποίηση. Ναι. Βεβαίως ένα χειρουργείο αρκετών ωρών, που όμως στο τέλος της μέρας το όφελος ήταν πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ μεγάλο όφελος και πραγματικά αν είναι και πολύ. Νομίζω ότι οι εγχειρήσεις που γίνονται με τη λαπαροσκόπηση είναι πολύ πιο στοχευμένες, είναι πολύ πιο σωστές, θα έλεγα. Αρκεί να υπάρχει, δεν ξέρω, το δημόσιο, γιατί εντάξει είναι άλλη κουβέντα αυτή σίγουρα και το πού βρίσκονται αυτά τα μηχανήματα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια πολύ σωστή ενημέρωση του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα πάνω σε αυτό, τι θα επιλέξει, πώς θα το επιλέξει και πώς θα υπάρχει η μετεχειρητική του πορεία. Είναι πολύ σημαντική. Σε αυτό το οποίο θέσατε μόλις, απλώς και είναι σημαντικό να ενημερώσουμε ότι έχω την άποψη και αυτή είναι η πραγματικότητα ότι και ο δημόσιος τομέας μας και οι πανεπιστημιακές κλινικές έχουν ένα εξαιρετικό επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ένας ιδιωτικός τομέας που επίσης έχει ένα εξαιρετικό επίπεδο. Τυχαίνει και είμαι μέλος μιας κλινικής που αποτελεί εξειδικευμένο κέντρο γυναικολογικής ογκολογίας ευρωπαϊκό. Όπως επίσης αντιστοίχως εργάζομαι και στον ιδιωτικό τομέα ως ιδιώτης συνεργάτης της Γενικής Κλινικής Euromedica και έχω και εκεί την δυνατότητα να κάνω αυτές τις επεμβάσεις. Είναι καθαρά επιλογή του ασθενούς που θα επιλέξει να κάνει την επέμβασή του. Δική μας δουλειά είναι να παρέχουμε το μέγιστο δυνατό της φροντίδας, είτε αυτό είναι σε δημόσιο είτε είναι σε ιδιωτικό ίδρυμα. Και οφείλω να πω ότι οι ασθενείς μας μπορούν να έχουν τόσο εμπιστοσύνη στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα της πόλης μας, αρκεί βέβαια να έχουμε την κατάλληλη επιλογή στα κέντρα και στους γιατρούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Και το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια. Εσείς το λέτε με ειλικρίνεια, γιατρέ, αλλά ο χρόνος τρέχει και όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να γρήγορα να γίνεται κάθε κίνηση. Εκεί είναι το θέμα. Ότι οι μηχανήματα έχουμε, τα πάντα υπάρχουν. Το θέμα όμως σταματάει κάπου αλλού και ο χρόνος είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κοιτάξει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ συμφωνώ, η επιστήμη είναι καλή, ό,τι μπορείτε κάνετε εσείς και καλά το κάνετε, αλλά πέραν αυτού πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο πάνω Οφείλω με αυτό να συμφωνήσω
Και πολύ σωστά είναι δύσκολο, αλλά είναι η αλήθεια, γιατρέ. Τώρα, όσον αφορά μια θεραπεία η οποία γίνεται μια χημειοθεραπεία ενδοπερίτωνα εκεί. Αυτή με ένα μηχάνημα είναι μια θεραπεία high-tech, λέγεται. Πείτε μας κάποια πράγματα και γι' αυτό. Πράγματι. Η high-tech είναι ουσιαστικά. Τι είναι η high-tech? Είναι ένα χειρουργείο ογκομείωσης, ναι, όπως γίνεται για τον καρκίνο της οθήκης. Δηλαδή, ουσιαστικά ακολουθούμε τις ίδιες χειρουργικές αρχές. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη τομή και κάνουμε εκτομή. Όχι απλά, δεν κάνουμε απλά μια αφαίρεση της μήτρας και των οθικών. Κάνουμε εκτομή όλων των κατώτερων γεννητικών οργάνων, με εκτομή του περιτονέου, εκτομή του επιπλόπου, που είναι μια μεγάλη ποδιά από κολύπος. Βγάζουμε όλα τα τμήματα της μεμβράνης που λέγεται περιτόνεο, που καλύπτουν, ναι, τα ειδοκυλιακά όργανα, ώστε να μην μείνει καθόλου νόσος μέσα. Μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσουμε τμήμα από το διάφραγμα, μπορεί να χρειαστεί ακόμα να αφαιρέσουμε τμήμα από το έντερο ή από το σπινά. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα βαρύ και ριζικό χειρουργείο. Ναι. Αυτό είναι η πρωτογενής ογκομείωση. Στο τέλος όλου αυτού υπάρχει η δυνατότητα πράγματι σε συγκεκριμένες και επιλεγμένες μορφές καρκίνου οθήκης και περιτονεϊκής κακοήθειας να γίνει έγχυση χημειοθεραπευτικού. Είναι μια τεχνική ακριβώς. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, κλειστή, ναι, ανοιχτή μέθοδος, δεν θα επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Τι κερδίζει κάποιος με αυτό? Έχει φανεί ειδικά στο πλαίσιο της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας, δηλαδή του καρκίνου οθήκης που χειρουργούμε μετά από προηγούμενες κύκλους χημειοθεραπείας, ότι υπάρχουν ωφέλη. Βεβαίως είναι μια μεγάλη συζήτηση στην οποία υπάρχουν υπέρμαχοι, σύμφωνοι και ενάντια με όλο αυτό. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι πάντα πρέπει να είμαστε με την επιστήμη. Η επιστήμη με σαφήνεια τονίζει το όφελος της high-tech μέσα από δύο προοπτικές στοιχειωμένες μελέτες που έχουν βγει για τη νέο επικουρική χημειοθεραπεία. Θα πρέπει φυσικά αυτό να εκτελείται από πιστοποιημένους γιατρούς και από κατάλληλα κέντρα. Είχα την τύχη στη Γαλλία να είμαι σε ένα τέτοιο πιστοποιημένο κέντρο και δεν και αφορά κατά κύριο λόγο τον προχωρημένο καρκίνο οθήκης ή και άλλες μορφές περιτονακής κακοήθειας που εμπίπτουν στην ειδικότητα της γενικής χειρουργικής, όπως είναι το μεσοθυλίωμα του περιτονέου ή και το ψευδομίξωμα του περιτονέου. Άρα πράγματι είναι σημαντική μέθοδος, δύσκολη μεταχειρητική περίοδος, ενδεχομένως αρκετές επιπλοκές, αλλά στα κατάλληλα χέρια ουσιαστικά μπορούν να είναι συγκρίσιμες, ναι, και αυτό που κάποιος θα στερηθεί εντός εισαγωγικών στο άμεσο μεταχειρητικό διάστημα να το κερδίσει με την παραπάνω επιβίωση στο μεταχειρητικό του διάστημα. Άρα είναι μια νέα μέθοδος που οφείλουμε να τη βάλουμε και αυτή στη φαρέτρα της καθημερινότητάς μας για την αντιμετώπιση της προχωρημένης περιτονεϊκής κακοήθειας. Προχώρησε πάρα πολύ η επιστήμη, γιατρέ. Ειλικρινά, αυτά που ακούω σήμερα από εσάς είναι βάλσαμο για πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, επειδή θέλω πάρα πολύ να δώσουμε προσοχή στην εκπαίδευση και στην πιστοποίηση των γιατρών, η οποία δεν πρέπει να σταματάει κάποια στιγμή κάπου, πρέπει συνέχεια να υπάρχει και συνέχεια να αναβαθμίζεται. Τα τελευταία δικά σας λόγια θέλω να είναι αυτά προς τους τηλεθεατές, που να έχουν εμπιστοσύνη, τι να πιστεύουν, γιατί εξελίσσεται, όπως είπαμε, η επιστήμη, αλλά και πρέπει και οι γιατροί το ίδιο να εξελίσσονται σύμφωνα με τα συνέδρια, με ό,τι παρακολουθείτε και γίνεται στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ίσως η πιο σημαντική ερώτηση. Καταρχήν, επειδή μου αρέσει ως άνθρωπος πάντοτε να κοιτάμε το ποτήρι μισογεμάτο, να το πω έτσι απλά. Θεωρώ και το καταθέτω με κάθε ειλικρίνεια ότι έχουμε ένα εξαιρετικό ιατρικό δυναμικό και ως πόλη και ως χώρα. Με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, με υψηλού επίπεδου πιστοποίησης, οι οποίοι είναι εδώ έτοιμοι, αν τους αναζητήσουμε, να παρέχουν κατάλληλη φροντίδα. Ειδικότερα αναφερθήκατε στο κομμάτι της εξειδίκευσης. Τι ονομάζουμε εξειδίκευση? Ονομάζουμε μετά το τέλος της βασικής ειδικότητας που είναι η μευτική γυναικολογία, το να έχει κάποιος μια δομημένη εκπαίδευση σε κατάλληλα κέντρα που βήμα-βήμα του μαθαίνουν τεχνικές, ενδείξεις, τη θεωρία και την πρακτική της αντιμετώπισης κάποιων καταστάσεων. Οι τέσσερις μεγάλες εξειδικεύσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην μευτική γυναικολογία αφορούν την εμβριομητρική ιατρική, την ιατρική εμβρίου δηλαδή, την ουρογυναικολογία, την αναπαραγωγική ιατρική και την γυναικολογική ογκολογία. Θα μιλήσω για τη γυναικολογική ογκολογία, που είναι ένα πρόγραμμα διετούς τουλάχιστον εκπαίδευσης σε κέντρα αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, στα οποία πρέπει κάποιος να πάει και να συμπληρώσει ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων, να περάσει τις εξετάσεις θεωρητικής πιστοποίησης που είναι αρκετά δύσκολες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Και όλο αυτό τι σημαίνει? Ότι ο γιατρός δομημένα μαθαίνει, εκπαιδεύεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε και πάβει η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι διαβίου και η ενημέρωση είναι συνεχής. Αλλά αποκτά μια δομημένη εκπαίδευση που στο τέλος της μέρας πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας με ένα επίσημο έγγραφο, με ένα τίτλο που τον καθιστά κατάλληλο να ονομάζεται Ευρωπαίος, όπως τον ονομάζουν γυναικολόγος-ογκολόγος. Δεν έχουμε αναγνωρίσει δυστυχώς τις εξειδικεύσεις ακόμα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Ναι. Οφείλουν να αναγνωριστούν επίσημα, διότι σε κράτη του εξωτερικού δεν δικαιούται κάποιος να αγγίξει περιστατικό, να το πω απλά, γυναικολογικού καρκίνου, αν δεν έχει την ανάλογη εξειδίκευση. Πολύ και σωστά. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με μένα, θα μου επιτρέψετε να πω, με έρχονται ασθενείς με ακράτεια ούρων και τους λέω: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αλλά
θυμάται στον γυναικολόγο. Δεν τυχαίνει να είναι το δικό μου ακριβώς. Ναι. Έχω εξαιρετικούς συναδέλφους γυναικολόγους και ναι. κάποια στιγμή νομίζω, έτσι πρέπει να περάσουμε το μήνυμα, ότι δεν χάνουμε ασθενείς. Κερδίζουμε ασθενείς όταν λέμε ότι είμαστε εξειδικευμένοι σε αυτό και όταν λέμε ότι δεν είμαστε κατάλληλοι για να αντιμετωπίσουμε κάτι άλλο. Άρα στην πράξη το μήνυμα είναι η διαβίου εκπαίδευση, η πιστοποιημένη εκπαίδευση, η δουλειά που κάνει στο το κομμάτι της γυναικολογικής ογκολογίας η Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Έχουμε τέτοια κέντρα και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, θα μου επιτρέψετε και με ένα αίσθημα έτσι, μια στιγμή που νιώθω ότι η δική μας κλινική αποτελεί τέτοιο πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευση β' γυναικολογική. Όμως στο τέλος της ημέρας, οπουδήποτε και αν κάποιος εκπαιδευτεί, ο γιατρός οφείλει να είναι εκπαιδευμένος, καταρτισμένος και να μπορεί να παρέχει την κατάλληλη φροντίδα με γνώση, επάρκεια. Και ενδιαφέρον και αγάπη για τον ασθενή, θα πω πολύ στο τέλος της ημέρας. Γιατί είναι το σημαντικότερο και μέσα από την πορεία σας ως άνθρωποι που τελειοποιείτε τις σπουδές σας, αλλά και ως γιατροί να μπορείτε να κάνετε το σωστό και αυτό που πρέπει. Ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που είχαμε την χαρά να συζητήσουμε και το θέμα της ασθένειας φυσικά όλων αυτών των γυναικολογικών περιπτώσεων, αλλά μεγαλύτερη χαρά είχα για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν πως όλοι οι γιατροί δεν είναι ίδιοι ουσιαστικά και ότι ο κάθε γιατρός, έστω γυναικολόγος, σήμερα που έχουμε γυναικολόγο εδώ στην εκπομπή, έχει τις ειδικότητές του και εκεί πρέπει να απευθύνονται για να μην αποπροσανατολίζονται. Η δική μου η άποψη είναι αυτή πάνω σε ό,τι συζητήσαμε σήμερα. Κύριε Πρικάκη, ευχαριστώ ολόθερμα για την τιμή. Επιτελείτε ένα πολύ σημαντικό και αξιόλογο έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνετε πρόσβαση στους ασθενείς μας που δεν έχουν πάντα την ευκαιρία να ακούνε όλα αυτά μέσα από την εκπομπή σας, να ακούνε τη γνώση που προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε. Το μήνυμά μου σε ό,τι αφορά το γυναικολογικό καρκίνο για το οποίο ήθελα να μιλήσω είναι διπλό. Πρώτον, η πρόληψη σώζει, τακτικός έλεγχος σώζει. Ακριβώς. Και δεύτερον, η γνώση, η επάρκεια, η εξειδίκευση και η εμπειρία, όταν τις αναζητήσουμε, μπορούν να μας δώσουν εκείνες τις λύσεις που κάποτε ανίατες μορφές καρκίνου πλέον τις έχουν μετατρέψει σε απόλυτα διαχειρίσιμες και θεραπεύσιμες μορφές. Συμφωνώ μαζί σας. Φίλοι μου τηλεθεατές, αφού χαιρετήσαμε τον γιατρό και τον ευχαριστήσαμε, χαιρετώ και εσάς. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε την εκπομπή μας, γιατί πάντοτε κάτι καινούριο έχουμε για σας. Γεια σας. Είναι αλήθεια αυτό που μου συνέβη. Είναι πραγματικότητα. Μου έλεγε ότι αυτό που γίνεται το κάνουμε μαζί. Ότι συνενώσε αυτό. Πάντα έτσι κάνουν. Παρουσιάζουν ότι φταίς και εσύ. Τώρα ξέρω ότι αυτό δεν ισχύει. Η ευθύνη είναι δική του. Μου έλεγε, είσαι πολύ καλή και πολύ όμορφη, αλλά μόνο για εμένα. Για τους άλλους δεν είσαι. Και ξέρεις, ακόμα και τώρα το φοβάμαι αυτό, ότι οι άλλοι δεν με εκτιμούν. Τον αδελφό μου δεν τον άγγιξε ποτέ γιατί ήθελε να τον κάνει δυναμικό. Εμένα ως γυναίκα με ήθελε ήρεμη, υπάκουη, χωρίς πρωτοβουλίες. Ίσως τα αγόρια είναι πιο ευάλωτα στην κακοποίηση, αλλά στα κορίτσια σίγουρα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να συμβεί. Ξέρεις, ζούμε σε μια σεξιστική κοινωνία που δικαιολογεί πάντα τις όποιες πράξεις των ανδρών και τους αφήνει χώρο να δράσουν. Εάν μπορούσε να ακουστεί η φωνή μου σε όλα τα παιδιά, θα τους έλεγα να μην νιώθουν ενοχές. Δεν φταίνε αυτά. Δεν είναι στο χέρι τους. Πρέπει να ζητήσουν βοήθεια. Να μην φοβηθούν ότι δεν θα τα πιστέψουν ή ότι θα τα κατηγορήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί που θα σε πιστέψουν και θα είναι δίπλα σου.